Δηλαδή με τα Χριστουγεννιάτικα. Έχω ανοίξει πριν 3 εβδομάδες. Φαντάσου, και έχει ο μήνας 27, δηλαδή εκεί γύρω στις 5-6. Αρχίζει το ξεκινάει Νοέμβριος, ακόμα και αν το ξεχάσει ο κόσμος, γιατί έχει πάρα πολλά στο μυαλό του, το θυμίζουν τα πολύ στολισμένα μαγαζιά. Ακριβώς, και επίσης έτσι όπως πάμε, αν δεν τα βλέπαμε, μπορεί να φτάνε Χριστούγεννα να λέμε το δέντρο ξεχάσαμε. Ναι. Άρα είναι μια ωραία υπενθύμηση. Και αυτό που είπες για τα δέντρα και πόσο συχνά χρειάζονται ανανέωση, το βασικό τους πρόβλημα, δεν ξέρω αν μας. Αν συμφωνεί και ο κύριος που τα έχει επιμεληθεί όλα αυτά, είναι στο μάζεμα και στο ξανάπλωμα. Εκεί φθύρονται τα δέντρα. Αισθάνεσαι δηλαδή ότι αυτό που πληρώνεις, αυτό πραγματικά έχεις. Αρχίζουν και τους φεύγουν τα φυλλαράκια, αρχίζουν και τους φεύγουν τα κλαριά. Δεν τα προσέχουμε και 100%. Τα βάζουμε, τα βγάζουμε, ειδικά όταν τα τελειώνουμε τα δέντρα. Θέλουμε να τα ξεφορτωθούμε και λίγο πιο γρήγορα, γιατί μας έχουν τελειώσει και γιορτές. Δεν έχει κανείς σκέφη. Κανένας. Όλα γίνονται μπαμπαμ. Και εκεί είναι να αντέχει το δέντρο. Στο άνοιγμα, στο ξεκίνημα, στο να στολίσουμε κλπ. Είμαστε εκεί όλοι 100%. Με άλλη διάθεση. Πάντως, όντως, τα καταστήματα με τα χριστουγεννιάτικα είδη που ξεκινάνε νωρίς και στολίζουν, μας βάζουν ήδη σε μια άλλη διάθεση. Δηλαδή, και μόνο που περνάμε στους δρόμους και βλέπουμε στολισμένα τα καταστήματα με όλα αυτά τα στολίδια, ακόμα και με τα φωτάκια, και μόνο να δεις, νιώθεις ήδη μέσα σου καλύτερα. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εγώ τι θέλω να πω. Ξέρω ότι όλοι έχουμε πολλά, ο καθένας τα δικά του, έγνοιες, προβλήματα, τρεχάματα, αλλά εγώ θα έλεγα να μην χάνουμε τις υπέροχες αυτές μέρες των Χριστουγέννων, διότι και εμάς τους ίδιους μπορούν να μας αλλάξουν το κέφι, στολίζοντας ένα δέντρο, μικρό, μεγάλο, ό,τι μπορεί ο καθένας. Διότι και μόνο που μπαίνεις μέσα στο σπίτι σου και το βλέπεις, και εσύ ο ίδιος, αλλά κυρίως αν έχεις παιδιά, για τα παιδιά δεν το συζητάμε, αλλά και για εμάς τους μεγάλους, που μας κάνουν λίγο.